Μια περιπέτεια στον αέρα έζησε η Αγγελική Νικολούλη, η οποία πήγαινε στη Θεσσαλονίκη για την προώθηση του βιβλίου της. Ετοιμαζόμαστε να προσγειωθούμε στο αεροδρόμιο της Μακεδονίας και μας ενημέρωσε ο πιλότος ότι θα ματαιώσει την προσγείωση. Ένας μήνος βλάβων εμπόδισε το αεροπλάνο να βρει τον προορισμό. Κάναμε κύκλους, τελικά τον βρήκαμε τον αεροδιάδρομο και προσγειωθήκαμε. Η δημοσιογράφος, όπως είναι φυσικό, φοβήθηκε, αλλά κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία της. Η αλήθεια είναι ότι όταν ετοιμαζόμαστε να προσγειωθούμε και μετά και ανέβηκε απότομα, εκεί λιγάκι τα χρειάστηκα, ομολογώ. Αλλά οκ, τέλος καλό, όλα καλά. Ένας μήνος από βλάρος. Έμπειρος ο πιλότος, τους απέφυγε και έκανε κύκλους και μετά μας προσγείωσε ομαλά. Σύγχρεμοι ήταν οι επιβάτες, απλά τα μικρά έκλαιγαν. Αν και πολύ μετά από ένα τέτοιο περιστατικό θα απέφευγαν το αεροπλάνο, η Αγγελική Νικολούλη ετοιμάζεται για το επόμενο αέριο ταξίδι της. Δεν καταλαβαίνω από αυτά. Επιλέγω το αεροπλάνο γιατί είναι ένα γρήγορο μέσο. Λίγες μέρες πριν η Αγγελική Νικολούλη βρέθηκε κοντά στους θαυμαστές της για να υπογράψει το νέο της βιβλίο. Με καλή διάθεση και χαμογελαστή μας μίλησε για όλα. Είστε πάρα πολύ όμορφοι και το πρώτο που σκέφτομαι είναι ότι. Θα σου αποκαλύψω. Όχι, μια χαρά είναι όλα. Εντάξει, έχω ηρεμία. Είστε ερωτευμένοι. Με τη ζωή, ναι, πάρα πολύ. Είναι ο μεγάλος με έρωτα στη ζωή. Δες αυτά. Δεν μπορεί να τα οργανώσεις. Δεν μπορεί να πεις ότι αύριο θα γνωρίσω δεν ξέρω ποιον. Έρχονται, αν έρθουν, ας έρθουν. Καλώς να έρθουν. Της Αγγελικής Νικολούλη ονειρεύτηκα το δολοφόνο σου είναι η πρώτη προσπάθεια της δημοσιογράφου σε μια σειρά αστυνομικών θρίλερ που θα ακολουθήσουν, όπως μας αποκάλυψε. Αυτή η υπόθεση έχει τόσο πολλά στοιχεία μέσα και παράξενα που κάποιοι ίσως θα ερμηνεύσουν σαν μεταφυσικά. Έχει ακουστεί και αυτό. Εγώ εκείνο που έχω να πω ότι είναι ότι είναι για πέρα αληθινά. Η τηλεόραση σας έχει λείψει. Έχουμε από ό,τι καταλαβαίνω λείψει και από τον κόσμο με την εκπομπή που μπορεί να έχει τον κοινωνικό της χαρακτήρα πιο έντονο. Και να βοηθήσει τώρα που η κοινωνία έχει ανάγκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αγγελική Νικολούλη ετοιμάζει την τηλεοπτική της επιστροφή και μέχρι τότε θα ταξιδέψει σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας για την προώθηση του βιβλίου της. Με τίτλο «Η Βίκη Σταμάτη της διπλασίας».